Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και σήμερα, όπως έχετε δει, το θέμα της εκπομπής είναι, θα έλεγα, αρκετά επίκαιρο και λόγω της εποχής, εστίαση και τουρισμός. Και όπως κάθε φορά, ξέρετε, και λέμε πάντα από την εκπομπή, στα ανάλογα με το θέμα που παρουσιάζουμε, έχουμε και τον αντίστοιχο καλεσμένο να μας ενημερώσει, να μας καθοδηγήσει λίγο στο θέμα. Δεν θα μπορούσε να μην είναι κοντά μας ο κύριος Κράτος Αστεριάδης, Assistant Food and Beverage Manager. Καλησπέρα, κύριε Αστεριάδη. Εμένα θα μου επιτρέψεις κατευθείαν να πω καλησπέρα, Στράτο, δεν μπορώ αλλιώς. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Νίκο μου. Να πούμε καταρχήν, ωραίος τίτλος, αλλά τι σημαίνει και τι αντιπροσωπεύει πίσω από αυτό το τίτλο και πόσα χρόνια χρειάστηκαν είτε εκπαίδευσης είτε σπουδών για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο σήμερα. Αρκετά χρόνια εκπαίδευσης και αρκετά χρόνια εκπαίδευσης δουλεύοντας για να φτάσει σε ένα σημείο να μπορέσει να διοικήσει μια επιχείρηση. Να ξεκινήσει από τα πολύ χαμηλά για να φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορέσει να διοικήσει το προσωπικό, τα άτομα και να προσφέρει στον κόσμο αυτό που ανταποκρίνεται, αυτό που θέλει να δώσει στην πραγματικότητα όσο αφορά στο χώρο της εστίασης. Μετά τα ψέματα, 2 χρόνια σχεδόν πανδημίας ήταν καταστροφικά όσο αφορά στο κλάδο της εστίασης. Από ό,τι διαφαίνεται, θα υπάρχει μια ανωδική στροφή όσο αφορά την ποιότητα της εστίασης, καφέ, πάντα. Και η επιδηγημία έχει διδάξει σε όλους, ειδικά στον κλάδο της εστίασης, ότι ο πύχης έχει ανέβει αρκετά. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε μια μικρή αναδρομή, διότι θα ήθελα πρώτα να θυμίσω τους αγαπητούς φίλους της εκπομπής ότι έχουμε κάνει μια σειρά εκπομπών ξεκινώντας από τον γαστρονομικό τουρισμό, μιλώντας για τον ελευθερικό τουρισμό, καλώντας επαγγελματία ο οποίος ασχολείται στο κομμάτι του εμπορίου των ψαριών, θέλοντας έτσι να δώσουμε όλο το φάσμα σιγά σιγά κάτω από τον γαστρονομικό τουρισμό και φτάνοντας στο κομμάτι της εστίασης που είναι ένα μεγάλος συμβετικός κρίκος και εδώ αν κάνω κάτι λάθος σας με διορθώσεις σε σχέση με τον τουρισμό. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στην τουριστική βιομηχανία και σημαντικό κεφάλαιο γενικότερα για τη χώρα μας. Είναι βαριά μηχανία. Λίγο όμως πιο κοντά, γιατί μετά θα φωνάζουν οι φίλοι και γνωστοί. Σωστά. Ότι το έκανε Κωνσταντινίδη Πίτης να μην ακουστεί ο Στράτος. Κατάλαβα σήμερα ότι ο τουρισμός είναι βαριά μηχανία της Ελλάδας. Χρόνια ίσχυε και θα ισχύει. Και θεωρώ ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο κομμάτι του τουρισμού. Γενικά. Υπάρχουν ελλείψεις, το ξέρουμε, αλλά θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετά και πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Αν δεν είχαμε και το θέμα της πανδημίας τα τελευταία 2,5 χρόνια, θα είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο, θεωρώ, άριστο. Να μένουμε λίγο στο κομμάτι της πανδημίας και τι θέματα ή προβλήματα δημιούργησε σε ιδιοκτήτες, αλλά και στο προσωπικό που απασχολείται στο χώρο. Καταρχήν, κλείσαν όλα τα μαγαζιά. Όσο αφορά για έσοδα από τους επιχειρηματίες, 0. Προσωπικό διοχετεύτηκε σε άλλου είδους εργασία. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, να έχουμε πρόβλημα όσο αφορά στις θέσεις εργασίας. Με τα όποια προβλήματα υπήρχαν πίσω, τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί. Και θα αναφερθούμε εκτενέστερα στην πορεία του κομμάτι αυτό.
Περίπου το 80.000 αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν, είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Εργαζόμενοι περίπου είναι γύρω στις 500.000 στο χώρο της καφεστίασης. Και μία στις περίπου 3 επιχειρήσεις δεν έχουν καθόλου ταμιακά διαθέσιμα. Εδώ θέλω λίγο την εμπειρία σου. Καταρχήν, πόσα χρόνια είσαι στο χώρο? Είμαι στο χώρο και σπουδάζεις μαζί από τα, σχεδόν από τα 20-22. Μάλιστα. Γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί μήπως τελικά, και θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα για να πω αυτό που θέλω να πω. Θυμόμαστε όλοι το Rooms to Let πριν αρκετά χρόνια, η δεκαετία του 70. Το 70. Μήπως και η νοοτροπία στο κομμάτι της εστίασης, στο μπορώ εύκολα να ανοίξω μια επιχείρηση, που γενικά έχει απλοποιηθεί η διαδικασία, και εδώ αν κάνω κάτι λάθος σας με διορθώσεις. Όχι, έχει απλοποιηθεί με προηγούμενα χρόνια. Έχει απλοποιηθεί όλη η διαδικασία. Τα ίσα μαγαζί είναι εστίασης, ανάλογα και το τι μέγεθος. Ναι. Έτσι. Είναι θεωρητικά εύκολο να ξεκινήσεις. Το θέμα είναι το ξεκινάς. Έχεις τις βάσεις να το ξεκινήσεις. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι το εξής. Μήπως έχουμε μείνει στην νοοτροπία, έλα μωρέ, εντάξει, τι είναι, θα ανοίξω ένα καφέ, θα ανοίξω ένα μεζεδοπολείο, θα ανοίξω ένα μικρό μαγαζί. Δεν είναι στην νοοτροπία. Είναι το ότι έχω... Χωρίς τη γνώση, αλλά και την μπορώ και εγώ να κάνω κάτι, γιατί έχω κάποια χρήματα στο πλάι, τι να τα κάνω, ας ανοίξω ένα μαγαζί. Χωρίς να έχω περάσει από μία εντός ή εκτός αγωγικών τυπική εκπαίδευση μέσα από τα επιμελητήρια, μέσα από συνεργασία με δήμους που δημιουργούν προγράμματα ή συνεργάζονται με κρατικούς φορείς ή δήμοι, και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό το κομμάτι. Ναι, έχουν συμβάλει σημαντικά όλο στο κομμάτι αυτό. Το να ανοίξει ένα μαγαζί είναι εύκολο. Όχι να αποτρέψουμε, αλλά να πάρουμε ένα ρόλο συμβουλευτικό, εντός εκτός εισαγωγικών, καθοδηγητικό. Μα το κράτος θα σε βοηθήσει, ο Δήμος θα σε βοηθήσει να... όλες τις συμβουλές να σου δώσει, θα σε παραπέψει στα αρμόδια όργανα, τις συμβουλές, τον προγραμματισμό, όλα τα εφόδια να ξεκινήσει κάτι. Το θέμα είναι και τι έχεις εσύ από πίσω να ξεκινήσει. Δεν είναι ότι έχω, ας πούμε, ένα μικρό κεφάλαιο στην άκρη δικό μου ή θα δανειστώ και θα ανοίξω μια επιχείρηση. Υπάρχει το θέμα να υπάρχει και υποδομή και κατάρτιση να ανοίξεις. Ας πούμε, παράδειγμα, ένα καφέ. Να δουλέψω για 6 μήνες, 8 μήνες στην μπαρίστα και να πάω να ανοίξω ένα καφέ, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το θέμα, έχω τις γνώσεις. Θα το τρέξω το συγκεκριμένο αντικείμενο. Γιατί δεν είναι μόνο φτιάχνω ένα καφέ. Είναι όλα τα υπόλοιπα από πίσω που πρέπει να τρέχουν παράλληλα για να έχει μια επιχείρηση, η συγκεκριμένη επιχείρηση, τα ανάλογα κέρδη σε τον χρονικό διάστημα. Όμως, σε αυτό το κομμάτι, γιατί μου έχει μια πολύ ωραία πάντα, φταίνε ως ένα σημείο, ίσως τα παλιότερα προηγούμενα χρόνια, και οι τράπεζες που εύκολα, είτε λόγω ότι υπήρχαν εργαλεία χρηματοδότηση από τους κρατικούς φορείς, είτε υπήρχαν εργαλεία χρηματοδότηση από τις ίδιες τράπεζες, έλεγε πάνω σχάρι, ελάτε να πάρετε 2, 3, 5, 6, 7 χιλιάρικα. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Λέω μικρά ποσά για να γίνω πιο πιστευτός. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι νέοι επαγγελματίες, νέοι επιχειρηματίες, και φτάνανε να βάζουν εγγυήσεις το σπίτι τους. Αποτέλεσμα στο τέλος να το χάνουν. Με αποτέλεσμα να χάνουν επιχείρηση και σπίτι. Εκεί θα μου πεις, μα άμα δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει, θα το βάλω εγώ στο κεφάλι. Κάνω, ξέρεις, το δικηγόρο λίγο του διαβόλου. Είναι αυτό που είπα, ότι μήπως με κάποιο τρόπο είναι η ώρα να αλλάξει λίγο νοοτροπία,
βλέπουμε ότι στον τουρισμό σιγά σιγά υπάρχει μια αλλαγή τάσης τα τελευταία πενταετία, θα έλεγα περισσότερο. Τον δημιούργησαν οι συνθήκες και προ-πανδημίας άρχισε να διαφαίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ασχέτως κυβερνήσεων, των τελευταίων κυβερνήσεων που πέρασε μέχρι σήμερα, κινήθηκαν σε εθνικό επίπεδο και κατάλαβαν ότι αν δεν βοηθήσουμε το προϊόν το οποίο ο ένας πυλώνας που είναι ο τουρισμός και ο άλλος είναι η ναυτιλία μας, δεν βοηθήσουμε, δεν δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, δεν γίνει αναγνωρίσιμο παγκόσμια. Και εκείνο που βοήθησε ήταν το 2004 που μας μάθανε στο χάρτη ότι υπάρχουμε. Κάποια κράτη δεν μας ξέραν καν. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε, να κρατήσουμε τη φυσιογνωμία της ελληνικής μεσογειακής κουζίνας, πάνω σχάρη, που είναι πολύ βασικό και μέχρι που διδάσκεσαι σε ένα πανεπιστήμια, όμως να καθίσουμε στα φρανία για το θέμα της οργάνωσης της επιχείρησης. Εκεί πάσχει η αγορά. Και δεν αναφέρομαι στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα ξενοδοχεία. Και νομίζω από το Α στο Ω. Που θεωρώ ότι έχουν ένα τέλειο οργανόγραμμα. Αναφέρομαι στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, όπου δεν υπάρχουν ιστερές βάσεις για να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Όχι όμως όλες, έτσι. Ένα μεγάλο μέρος. Αυτές, όντως, ό,τι χρήματα και να έχουν έριξει, αποδεδειγμένα δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνθήκες που έρχονται. Γιατί οι συνθήκες τρέχουν πολύ γρήγορα. Εδώ θα θέλουμε ορισμένα παραδείγματα. Θα στενοχωρήσουμε κάποιες, αλλά είναι αλήθειες. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Προκειμένου να μειωθεί το εργατικό κόστος, αν εγώ είναι μια επιχείρηση, θα βάλω τον ξαδελφό μου, κάτσε μερικές ώρες, θα βάλω τη σύντροφό μου, κάτσε μερικές ώρες, θα βάλω τη μητέρα μου, εντάξει, τον αδελφό μου, γιατί πρακτικά πρέπει να πάω να πάρω το παιδί, γιατί πρέπει να πάω να... δεν υπάρχει άλλος τρόπος, σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να έχω μια παρουσία στην εφορία, γιατί θα πρέπει να πάω σε μια άλλη υπηρεσία. Για μένα είναι λάθος. Χίλιες φορές, δηλαδή, χάνει η επιχείρηση, χάνει το κύρος και την φερεγγιότητα που πάει να δημιουργηθεί, γιατί αν είναι καινούργια επιχείρηση πολύ περισσότερο, χτίζει αυτό το πράγμα και εκεί που πάει να το χτίσει, δίδοντας ένα διάλειμμα σε όλο αυτό, γιατί έτυχε ένα γεγονός πρακτικό και βάζουμε κάποιον συγγενή μας για λίγη ώρα. Έλα, Δημήτρη, κάτσε δύο-τρία. Μια επιχείρηση πρέπει να δουλεύει σε κάποια πρότυπα. Τα βάζεις από την αρχή της βάσης και δουλεύεις. Σε ευχαριστώ που μιλήσεις. Σίγουρα θα γίνουν, μπορεί να έχεις κάποιες άσχημες στιγμές μέσα στη μέρα σου, αλλά εκεί πρέπει να σταθείς, να είσαι σίγουρος ότι μπορείς να πας. Να δουλέψεις το μαγαζί σου, έτσι. Θεωρώ ότι... γι' αυτό λέω ότι τα μικρά μαγαζιά έχουν θέματα πολύ σοβαρά. Οι μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε προτάσεις, δηλαδή έχουν προτάσεις στα επιμελητήρια, οι δήμοι, οι φορείς, στο... ελάτε να σας εκπαιδεύσουμε, ελάτε να σας δώσουμε προτάσεις, λύσεις στο να οργανωθείτε καλύτερα και να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί όταν δουλεύει ο ένας, μιλάμε τη λεγόμενη οικονομία κλίμακος. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Και συγχωρέστε με, αλλά για να γίνω πιο πιστευτός. Έχουμε την Costco, η οποία είναι στο λιμάνι. Όταν ξεκίνησε να έχει μια αλφα παραγωγή, απέναντι, λέω ένα κουμπάρο, λέει στον άλλο, λέει: κοίταξε να δεις, εγώ δουλεύω στο λιμάνι. Εσύ, άμα ανοίξει ένα μαγαζί με ψηλικά, γιατί σκίζονται οι φόρμες και να έχει και κάτι ραφτικά, και ταυτόχρονα να έχει και δύο-τρία αναψυκτικά, κάτι θα δουλέψει. Σου λέει ότι θα γίνει πλούσιο. Το ανοίγει, όντως δουλεύει, είναι το μοναδικό. Μονιακό μαγαζί κτλ. Το λέει σε έναν φίλο του, του λέει: γιατί δεν έρχεσαι να ανοίξεις ένα μαγαζί με καφέ και σάντουιτς, τίποτα άλλο. Αλλά έχεις ξαναβλέψει. Εντάξει, μωρέ,
πόσο είναι. Θυμόμαστε και λίγο την ιστορία με το Βέγκο. Μήπως είναι επαγγέλματα. Συγγνώμη, το κάνω λίγο αστείο, αλλά κάπως έτσι. Όμως το ένα μία επιχείρηση έφερε την άλλη. Και αυτό λέμε οικονομία κλίμακος. Το λέω πολύ απλοϊκά και ας με συγχωρήσουν οι καθηγητές της οικονομίας και οι καθηγητές μου στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Αλλά προσπαθώ να το απλοποιήσω να γίνει πιο κατανοητό στον απλό πολίτη. Όμως, έχει όλο αυτό κάποιους κανόνες. Υπάρχει πρόθεση από πλευράς φορέων να προσελκύσουν. Τα επιμελητήρια υπάρχουν προγράμματα μέσα, μπορούν να τρέξουν όλοι οι επιχειρηματίες και να μπορέσουν να... Υπάρχει απ' την άλλη όμως ανταπόκριση. Όχι. Όταν ανοίξει ένα επιχειρηματία σε ένα μαγαζί, μια επιχείρηση απορροφείται στην επιχείρηση και τίποτα. Όπως υπάρχουν και σύμβουλοι επιχειρήσεων. Οποιαδήποτε στιγμή. Μήπως θα πρέπει να βάλουμε ένα κανόνα, δεν ανοίγεις μαγαζί, αν πρώτα δεν περάσεις από ένα πενταήμερο έστω, τριήμερο. Ασφάλεια τροφίμων, το πιο φορό πράγμα είναι. Θα περάσουν όλοι. Το θέμα είναι αν τηρείται ασφάλεια τροφίμων στα καταστήματα. Σωστό αυτό είναι αυτό. Μια άλλη ιστορία. Έτσι. Σωστό και αυτό. Το ότι τηρείται, τηρείται. Κατά πόσο τηρείται είναι το θέμα, έτσι. Όπως θεωρώ και οι Δήμοι προσφέρουν έργο όσο αφορά στο θέμα της επιχειρηματικότητας. Πρόσφατα, οι Δήμοι του Αλίμου Παλαιού Φαρού και Καλυθέας δημιουργήθηκε η Σίδνα, που είναι στην Λεωφόρο Συγκρού, όπου όποιος επιχειρηματίας, επιχείρηση ή επενδυτής θέλει σε πανελλαδικό επίπεδο ή σε τοπικό, μπορεί να πάρει οτιδήποτε πληροφορία στείλει όσο αφορά την επιχείρηση. Να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία των Δήμων και τους Δημάρχους για την πρωτοβουλία. Ό,τι πληροφορίες γύρω από το θέμα της επιχειρηματικότητας του επενδυτικού σχεδίου που θέλει να ξεκινήσει. Σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή, είναι και προσωπική απορία, αλλά φαντάζομαι και απορία πολλών ακροατών της εκπομπής που ίσως θα θέλανε, αλλά σου λέει πού να αποταθώ, πώς να το κάνω. Ευτυχώς υπάρχει και αυτή η μερίδα των εντός εισαγωγικών εκτός, πώς να το πω, λίγο ψαγμένων και σώζεται λίγο η κατάσταση. Νομίζω ότι στην καθημερινότητα σου συναντάς και τέτοιους ανθρώπους. Φυσικά συναντάς. Και ανθρώπους που ξεκινήσαν το μηδέν, έχουν ξεκινήσει, και ανθρώπους που είναι πλέον φτασμένοι. Όπως και ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά στο να βγάλουν τα ως προς το ζήν, όσο αφορά το θέμα των καταστημάτων. Πάμε λίγο στο σήμερα. Σήμερα, 2022, επειδή γυρίζεις, τι ακούς από την αγορά, υπάρχει καθόλου αισιοδοξία ή έχει αφήσει τα κατάλοιπα της πανδημία και τα βλέπουν μαύρα? Όλα συνδέονται με την πολιτική, με την οικονομία, με όλα. Το ότι είναι μαύρα μπορεί να είναι για όλους μαύρα, για όλους λευκά, έτσι. Καλά, το, ναι. Όχι, η αγορά κινείται σε ανωδικά επίπεδα και κατά ψέματα. Γιατί είμαστε και ένας λαός που έχει δουλειά, πόπο δουλειά, δεν έχει δουλειά, δεν έχει δουλειά, δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους. Δεν έχουμε μια ισορροπία, είμαστε λίγο ανικανοποίητες, αλλά και ο άνθρωπος είναι ανικανοποίητης γενικότερα. Εντάξει, επειδή είναι και καλοκαιρινή σεζόν, δουλεύουν όλα τα μαγαζιά, τα παραλιακά, τα νησιά, δόξα τω Θεώ, έχουν ήδη ξεκινήσει και θα φτάσουν και στα αποκορύφωμα όσο περνάει η χρονική περίοδος. Το θέμα είναι το μετά. Για τα πόσο τα μαγαζιά μπορούν να αντέξουν την ύφεση, όποια είναι, σε γενικές γραμμές. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα. Διότι μήπως τελικά έχουμε ξεχάσει τον Έλληνα πολίτη, οι επαγγελματίες, γιατί οι ξένοι επισκέπτες έρχονται τους 3-4, προσπαθούν να επεκταθούν και σε 5 μήνες περισσότερο. Ναι, αλλά μήπως τελικά ξεχνάμε τον Έλληνα πολίτη, την ελληνική οικογένεια, και γιατί το λέω αυτό? Για να έρθει μια ελληνική οικογένεια σε ένα χώρο εστίασης, είτε είναι καφέ, είτε είναι ακόμη και ένα ζαροπλαστείο,
είτε είναι ένα μεσοπωλείο. Δεν μιλάω για εστιατόριο και να ανεβαίνουμε βαθμίδες. Μπορεί κάποιοι να επιθυμούν. Αλλά για το μέχρι μέσο εισόδημα, θα έλεγα, μια οικογένεια, με το που θα βάλει, αν έχει να βάλει το κλειδί στο αυτοκίνητο με τα σημερινά δεδομένα. Για να πάω να φάει πρέπει να έχει, έτσι. Ναι. Είναι ένα συνολικό σημαντικό κόστος. Πώς να το εκφράσω. Γιατί ο επαγγελματίας όμως είναι και οικογενειάρχης. Δηλαδή πρέπει μερικές φορές λίγο να σκεφτούμε και ελληνική οικογένεια. Και να, με κάποιο τρόπο κάποιοι έχει ακουστεί, έτσι εγώ, άλλη τιμή για τον ξένο, άλλη τιμή για τον Έλληνα. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Ο κατάλογος είναι ένας. Το βλέπει ο τουρίστας, το βλέπει και ο Έλληνας. Παραγγέλνει, απολαμβάνει το γεύμα, το φαγητό του, πληρώνει, φεύγει, έτσι δεν υπάρχει. Στις τουριστικές καθαρές περιοχές μπορεί να είναι λίγο ανεβασμένα τα πράγματα. Το χειμώνα, δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, οι τιμές θα είναι απαγορευτικές, γιατί άμα μειωθεί η κατανάλωση, λογικό είναι, δεν έχει δουλειά, ναι, αλλά πρέπει κάτι να βρεις τρόπο να προσελκύσεις το κοινό σου ή το κοινό ή το φθινόπωρο που θα, δεν θα έχουμε, εύχομαι να έχουμε, αλλά λέμε δεν θα έχουμε εκείνο το ποσοστό που θα έχουμε αυτή την περίοδο από ξένους επισκέπτες. Ο επισκέπτης, ο τουρίστας έρχεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα να απολαύσει διακοπές του. Να απολαύσει υπηρεσίες που του παρέχουμε, θα τελειώσει διακοπές του, θα φύγει. Από και μετά, όσα νησιά μπορούν να δουλέψουν με το χειμερινό τουρισμό ή οι περιοχές άλλες της Ελλάδας θα δουλέψουν, οι υπόλοιπες περιοχές θα μείνουμε πάλι με τον κόσμο τον καθημερινό όπως έχουμε όλοι μας. Έτσι. Το θέμα το αν είναι ακριβό κάτι και αν θα μπορέσουμε να πάμε, εξαρτάται πάρα πολλούς παράγοντες. Από την ενέργεια, εξαρτάται από το ΦΠΑ, εξαρτάται από τα προϊόντα, το κόστος των προϊόντων, το τι προσφέρει ένα μαγαζί, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Είναι πολύ παράγοντες. Το τελευταίο διάστημα, χωρίς να μου πεις επιχείρηση, στις επιχειρήσεις που έχεις κάποια συνεργασία, έχεις συνεργασία, βλέπεις κάποιοι να έχουν ρίξει την ποιότητα προκειμένου να κρατήσουν ή τις τιμές ή τον κόσμο, ενώ τον κόσμο και να έχουν το αντίστοιχο οικονομικό όφελος. Να έχουν μειώσει λίγο την ποιότητα χωρίς να είναι αποτρεπτικό αυτό, γιατί άμα τη μειώσεις το μέγιστο... Όχι. Επειδή έχουμε περάσει σχεδόν μια δεκαετία μια οικονομική κρίση μεγάλη, περνάμε μια πανδημία, πλέον οι επιχειρήσεις, οι στημένες επιχειρήσεις, κοιτάνε ό,τι καλύτερο μπορούν να έχουν να προφέρουν στον πελάτη. Αυτό, με όσα καταστήματα συνεργάζομαι, αυτό βλέπω. Λέω και ξαναλέω σε όλους τους κλαδούς, αν είσαι συνεπής σε αυτό που κάνεις και πραγματικά, δηλαδή ο επιχειρηματίας τελικά έχει ταχθεί γι' αυτό, απλά όχι βρίσκομαι γιατί έχω μια επιχείρηση. Αν είσαι ελεξοπλιστής, τελείωσες. Ναι. Ήρθες, έπεσες, έφυγες. Αν είσαι επαγγελματίας, θα έχεις μεγάλη διάρκεια. Αυτό φαίνεται στην αγορά. Η αγορά σε αποζημιώνει. Να πάμε λίγο παρακάτω. Ένα σημαντικό κεφάλαιο, όπως προείπαμε, είναι η εστίαση για τον τουρισμό. Και μάλιστα, διεθνή μέσα αναγνωρίζουν ότι ένα από τα κριτήρια των ξένων επισκεπτών, που φέτος είναι ένας από τους τρεις προορισμούς στην Ευρώπη, αλλά θα έλεγα και παγκόσμια, το βλέπουμε και από τα σημεία άφηξης, είτε τα αεροδρόμια είτε τα λιμάνια, είναι η μεσογειακή διατροφή, η ελληνική κουζίνα, αλλά αναζητούν το πρωτογενή τομέα, τα πρωτογενή προϊόντα, στις περιοχές που επισκέπτονται, είτε τα νησιά μας, είτε ακόμη
και στην Στερεό και Βόρειο Ελλάδα, και όχι μόνο, αναζητούν τα παραδοσιακά προϊόντα. Τα παραδοσιακά προϊόντα σε κάθε περιοχή. Σε κάθε περιοχή. Αυτό ισχύει. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά καταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα. Υπάρχει λίγο, έχει επηρεαστεί αυτή η φιλοσοφία και σε επαγγελματίες το να βάλουν μέσα στο μέλλον ή συστατικά. Υπάρχουν καταστήματα εστίας αυτή τη στιγμή που έχουν τοπικά προϊόντα περιοχών και δουλεύουν. Και δουλεύουμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό, ναι. Το να στηρίζει την ελληνική. Διότι θα φέρω ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, υπάρχουν εστιατόρια που δίπλα είναι κοντά σε φάρμες ή κοντά σε αμπελώνες. Οπότε προβάλλουν το χρέας. Τι προβάλλουν το χρέας. Για να δείξουν και την, το πρωτογενή, πόσο φρέσκα ή πόσο είναι κοντά στη φύση ή υπάρχει και η έννοια του βιολογικού προϊόντος. Μα ήδη τα χρόνια της πανδημίας, αυτά τα 2-2,5 χρόνια που περάσαμε, πολύ σκληρά, έχει αναδείξει στον τομέα της εστίασης πολύ δυνατά στοιχεία. Έχουμε φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο όσο αφορά το θέμα του φαγητού. Νομίζω επίσης, καλό ή κακό, εγώ θα το δω από την θετική πλευρά, το ότι αναδειχθήκανε νέοι μέσα από, επηρεαστήκανε από εκπομπές, είτε για να συνεχίσουν σπουδές στο κομμάτι της μαγειρικής και όχι μόνο, γιατί είναι αυτό που λέμε και αυτό που έχω ακούσει από ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια και γνωστούς σεφ, συζητώντας μαζί τους και από τη σχολή αρχιμαγείρων, είναι μια μεγάλη γκάμα, είτε στο κομμάτι της γευσηγνωσίας των κρασιών, στο κομμάτι των αλλαντικών τυριών, είναι μια άλλη κατηγορία, και γενικότερα και σαν σύνολο της κουζίνας. Και εκεί βλέπουμε ότι νέους που επενδύουν με σπουδές και εδώ και στο εξωτερικό και βλέπουμε την παρουσία τους σε επιχειρήσεις και στην Αθήνα και στην Αττική, αλλά και κυρίως υπάρχει μεγάλη ζήτηση, και τώρα δίνω μια πολύ ωραία πάσα, στα νησιά, όπου φέτος, αλλά περισσότερο από πέρυσι, και το άκουσα από στόματα επαγγελματιών, πάνω χάρη στη Χορέκα, έλειψε 100.000 θέσεων με μεγάλη ζήτηση. Έχει μειωθεί τώρα. Ναι. Με μεγάλη ζήτηση, ιδιαίτερα στο κομμάτι των μαγείρων. Ξενοδοχεία, σεφ, μάγειροι, καμαριέρες, αλλά και σερβιτόρους. Αυτό συμβαίνει γιατί παλιότερα προτιμούσαν να συνδυάσουν νέοι ή νέοι φοιτητές, ας το πω, αναψυχή εντός εκτός αγωγικών και εργασία και κάτι. Αυτό ίσχυε. Δεν θα ίσχυε. Ένας που πάνε να δουλέψει, θα γνωρίζει και έναν τόπο. Είναι για πρώτη φορά. Το θέμα είναι τι σου παρέχει. Και λόγω της πανδημίας έχουμε μια στροφή σε άλλα επαγγέλματα από τον. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά είναι και το τι σου παρέχει όταν θα πας σε ένα νησί να δουλέψεις. Ας μην τα σουπεδώνουμε, αλλά υπάρχουν επιχειρηματίες που λειτουργούν κατά γράμμα όσο αφορά με την νομοθεσία και είναι πάρα πολύ καλή όσο αφορά το οικονομικό κομμάτι. Υπάρχουν και επιχειρηματίες που είναι στην επαρχία, όπου δυστυχώς δεν τηρούν ούτε την υγιεινή, ούτε το ωράριο και όλα όσα έχουμε ακούσει στη διάρκεια αυτών των μηνών για να φτάσουμε σήμερα. Απλά αυτό το διάστημα, πέρυσι και φέτος, είναι πιο έντονα τα παραδείγματα από ό,τι συνέβαινε παλιότερα. Ναι. Γιατί έφυγε και κόσμος από τον τουρισμό. Θεώρησε ότι ήθελε να βρει μια δουλειά κάπως, να βρει μια δουλειά καλύτερη, πιο σταθερή. Εφόσον έχει περάσει από τον τουρισμό. Διότι έχει και μια εποχικότητα μηνών, ναι. Ο χώρος. Ήταν εποχικός, δούλευε για 5-6 μήνες. Κατά ψέματα μπορεί να δούλευε 12 ώρες, 14 ώρες. Τετράωρος δηλωμένος, και να έπαιρνε σε ένα επίδομα μετά,
και ανεξαρτητές επιδομάτες, γιατί έχουν και παραδείγματα τέτοια. Γι' αυτό λέω υπάρχουν επιχειρηματίες και επιχειρηματίες, κατά τα ψέματα, που στο τέλος δεν μπορείς να πάρεις. Εγώ γνώρισα κόσμο που πάνω στην πανδημία, λόγω ενσύμου, δεν μπορούσε να πάρει μετά το επίδομα. Δεν το κάνεις, υποχρεώτας. Έμεινε στον Άσο ο συγκεκριμένος. Και αναζήτησε δουλειά κάπου αλλού. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, όταν έχει επικραθεί από το επάγγελμα που έκανε, την εργασία που πρόσφερε αυτούς τους μήνες, διάλεξε να πάει κάπου αλλού. Πολύ πιο σίγουρα. Και να την έχει και μεγαλύτερη διάρκεια στην εργασία από να δουλεύει 5 μήνες και να εμπειρώνεται σωστά. Να ξαναγυρίσω λίγο στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει τα ελληνικά πανεπιστήμια φέτοντας προγράμματα, νέα προγράμματα που απευθύνονται καθαρά στον τουρισμό αλλά και στο κομμάτι και της εστίασης, είτε προπτυχιακά είτε μεταπτυχιακά, αλλά και ιδιωτικές σχολές, έτσι ώστε να υπάρχει μια βάση γνώσεων η οποία μέσα από την εργασία μετά με την τριβή μπορεί να εξελιχθεί κάποιος. Ναι, έχω βοηθήσει πάρα πολύ και τα και σχολές και υπάρχουν συγκεκριμένες σχολές που μπορεί να σπουδάσει το αντικείμενό σου και να προχωρήσει στην καριέρα σου. Και σεμινάρια που γίνονται καθημερινά. Καθημερινά γίνονται μηνύματα. Ναι, κατανοητό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει όμως και η πρόθεση των νέων συμμετοχής τόσο σε τέτοια προγράμματα. Γιατί το να αναγνώνουμε είναι ωραία ή να προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Ξέρω πάνω χάρη μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά που μπήκε μεταπτυχιακό το κομμάτι του τουρισμού. Υπήρχε η ιστορική σχολή για μένα τον Λουξεμβουργό του ΕΟΤ που υπήρχε η σχολή του ΕΟΤ. Η ιστορική αυτή σχολή. Ιστορική σχολή. Αλλά το κομμάτι της εστίασης έχει πολλά επαγγέλματα. Δεν είναι μόνο αυτά που σκεφτόμαστε, δηλαδή. Είναι μια άλλη βιομηχανία. Έτσι, με πάρα πολλές θέσεις. Όπως το λέμε ακριβώς. Πολύ μεγάλο. Γιατί η συμπαρασύρει. Να πούμε και το άλλο κομμάτι. Ότι εκτός από τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, συνέχεια αυτής της. Ας το πούμε, αυτού του κλάδου, είναι και πόσοι προμηθευτές είναι, πόσες επιχειρήσεις. Μείνει μια ολόκληρη εφοδιαστική αλυσίδα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό κεφάλαιο επίσης στην οικονομία μας. Είναι το δεύτερο κομμάτι μετά την ναυτιλία. Υπάρχει όμως και το κομμάτι λίγο, τώρα θα το πω αν και λίγο θα δυσαρεστεί στον καλεσμένο, το κομμάτι της ψυχαγωγίας, ιδιαίτερα στα νησιά, όπου κάπου δεν υπάρχει ένα μέτρο στο κομμάτι της ψυχαγωγίας. Και αυτό είναι εις βάρος και των εργαζομένων που... ενώ θα έπρεπε πάνω σε να βλέπουν ένα συγκεκριμένο ωράριο, μπορεί να βλέπουν 24 ώρα. Έχει τύχει να ακούς σχεδόν 24 ώρα. Εδώ στην Αττική υπάρχει ένα άλλο σκεπτικό στο θέμα της αντιμετώπισης, γιατί στο βωμό του κέρδους κάποιοι ισοπεδούν λίγο και την αξία των ανθρώπων, αλλά και επίσης... Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Θέμα είναι να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό που προσφέρεις και σε αυτό που θες να πετύχεις. Και να υπάρχει πάνω απ' όλα ο σεβασμός σε όλους. Θα δουλέψεις σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, τις διατάξεις, τους κανόνες και θα απολαύσεις. Όπως και αυτός που δεν θα πάει κάθε μέρα να διασκεδάσει, τι δουλεύει, τι έχει μια ηλικία, γιατί είναι άλλοι παράγοντες, έχει δικαίωμα να ξεκουραστεί. Δεν μπορεί να ακούει ούτε τη μουσική, ούτε οτιδήποτε άλλο συνεπέρνει όλο το συγκεκριμένο θέμα.
Τώρα θα σας πω κάτι, έτσι λίγο να γελάσουμε. Γνωρίζω, αγαπητός φίλος Στράτος, ότι είμαι λίγο πειραχτήρι. Θέλω λίγο να το πειράξω. Αλλά το αφήνουμε εδώ. Με ικανοποιεί η απάντηση, νομίζω, και των ακροατών. Έχει μέλλον ο χώρος εστίασης? Πολύ μέλλον. Έχει πάρα πολύ μέλλον ο χώρος εστίασης. Τόσο περνάει ο καιρός, ανέβει άλλα επίπεδα. Από όλους τους απόψεις και σε όλους τους τομείς. Είτε λέγεται καφέ, είτε λέγεται εστιατόριο, ξενοδοχείο, διασκέδαση. Αυτό έχει να κάνει και με, πάρουμε παράδειγμα το νομό Αττικής και ιδιαίτερα τους παραλιακούς δρόμους και ιδιαίτερα και στο Δήμο που ανοίξει, βλέπεις μια προοπτική τα επόμενα χρόνια η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα θα δώσει μια άλλη όφηση και μια άλλη διάσταση γενικά στο θέμα του τουρισμού. Και ίσως βοηθήσει αυτό που είπα και στον τρόπο σκέψης και οργάνωσης. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το τι θες να προσφέρεις στο θέμα του τουρισμού. Έχω μια χώρα με τεράστια αυτογραμμή. Θεωρώ ότι με το υπάρχον έργο που τρέχει και θα τρέξει τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το θέμα της Αττικής, της παραλιακής ζώνης. Σωστά και δομημένα, θεωρώ ότι θα είμαστε φτάσουν σε πολύ άνω τα επίπεδα. Εγώ έχω καλυφθεί. Αν θες κάτι να συμπληρώσουμε, με μεγάλη μου χαρά. Ξέρω ότι ο χρόνος σου είναι πολύτιμος και συνέχεια είσαι υπαθμόν. Όπως και τα κοινοί πρέπει να τρέξουν το κομμάτι και με την ιδανική επιχειρηματικότητα, όσο αφορά και τη γενική επιχειρηματικότητα, που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η γενική επιχειρηματικότητα... Γίνεται, νομίζω, μια προσπάθεια από τους Δήμους το να προβάλλουν τα προγράμματα αυτά. Και από τα επιμελητήρια και αυτά. Αλλά η γενική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως πρέπει να υπάρχει και ισότητα στα δύο φύλλα όσο αφορά την γενική επιχειρηματικότητα, για να μην το βλέπουμε τη γυναίκα τελείως διαφορετικά. Ξεκινάνε. Δηλαδή στην Ευρώπη είμαστε τελευταίοι. Επίσης θα πρέπει περισσότερο να ενεργοποιηθούν κατά τόπους και οι επαγγελματικοί συλλογοί. Σε αυτό το κομμάτι. Όποια επαγγελματική σύλλογη υπάρχουν. Γενικότερα το λέω, χωρίς να εξειδικεύω, αλλά γενικότερα θα έπρεπε να πιο πολύ ενεργοποιηθούν και να παίζουν ένα συμβετικό κρίκο ανάμεσα στους επαγγελματίες και στους. Ναι. Οι σύλλογοι, οι όλες οι οργανώσεις να αγκαλιάσουν γενικά το θεσμό της επιχειρηματικότητας. Εδώ θα πω ότι στη Νέα Σμύρνη. Θα σας πω ένα γεγονός το οποίο δεν ήξερα και μάλιστα μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Συλλόγου της Νέας Σμύρνης, όπου τα περισσότερα μέλη είναι γυναίκες. Έχουμε, για να πούμε και κάτι έτσι, καλό και ενθαρρυντικό. Ειλικρινά, εγώ χάρηκα. Δεν το ήξερα αυτό το γεγονός, αν και είναι γέννημα φρέμα Νεσμηνιώδης. Ειλικρινά, είναι ένα θετικό στοιχείο. Προσπαθούν οι γυναίκες και μπαίνουν και σε νέους χώρους, ίσως περισσότερο στο χώρο της ένδυσης να έχουμε μια παρουσία και λόγω γούς και λόγω καλής θυσίας και που βλέπουν οι γυναίκες με ένα άλλο μάτι. Έχουν περισσότερο το αίσθημα της αισθητικής. Ίσως όχι τόσο στην εστίαση, αν η επιχείρηση δεν είναι οικογενειακή και πάει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, εκτός αν κάποιες κυρίες έχουν σπουδάσει πάνω σε αυτό και πραγματικά έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν, θα συμφωνήσω μαζί σου, χωρίς να το ξέρω 100%, ότι πρέπει να είναι λίγες. Είναι πολύ ελάχιστες. Είναι ελάχιστες οι γυναίκες που ασχολούνται, όχι μόνο στην εστίαση, έτσι, γενικά με επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να βοηθήσει πάρα πολύ.
Να ξαναπούμε λίγο το κομμάτι, να υπενθυμίσουμε αυτό με τους Δήμους, το φορέα. Είναι ο ΣΥΔΝΑ. Που σημαίνει? Είναι ο Σύνδεσμος Δήμων της Νότιας Αττικής με τους Δήμους του... Τον οποίο μπορείτε να τον αναζητήσετε στο διαδίκτυο, ναι, για περισσότερες πληροφορίες. Είναι σε λεωφόρος γύρω τα 320, όπου είναι η Δήμη του Γαλήμου, Παλαιού Φαρίρου και Καλλιθέας. Οποιοδήποτε επενδυτής, επιχειρηματίας, να ρωτήσει οτιδήποτε θέλει να επενδύσει. Τώρα μου βρίσκεις μια ωραία πάσα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ηλικίας, αλλά επειδή και οι δήμαρχοι των περιοχών αυτών είναι μιας νεότερης γενιάς και πιο νέης ηλικία με όρεξη για δουλειά. Και όραμα. Και όραμα. Σας ευχαριστώ που με συμπληρώνεις. Βλέπουμε ότι το ψάχνουν, το αναζητούν και μπράβο. Και επίσης ένα άλλο μήνυμα, μπράβο, γιατί υπάρχει η λέξη συνεργασία. Συνήθως μας πιάνει λίγο αυτό το εγωιστικό, σαν λαός το έχουμε. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί μόνοι μας. Δεν είμαστε σαν τη φεακάλη. Θεωρώ ότι μόνο με συνεργασίες μπορούμε να πάμε προς τα ατομικά. Με συνεργασίες και ειδικά στο θέμα το διαδημοτικό. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Δεν μπορεί να μην βοηθάει ο ένας δήμος τον άλλον. Μάλλον να μην συνεργάζεται ο ένας με τον άλλον αφού πάνε από κοινού σε κάποια θέματα. Ήταν και ο κύριος Στράτος Αστεριάδης, assistant food and beverage manager. Τον ευχαριστούμε για το τιμή που μας έκανε στην εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι ακόμη τον Ιούλιο, με πολλές εκπλήξεις. Να είστε όλοι καλά και προσοχή στο δρόμο.